Σήμερα απεργούμε, διεκδικούμε, γιατί για μια άλλη φορά η κυβέρνηση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να σταθεί στα σημεία και στα μέτρα που θα έπρεπε να σταθεί. Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε χρηματοδότηση της υγείας, ήδη ο καινούριος προϋπολογισμός μιλά για 279 εκατομμύρια λιγότερα στα νοσοκομεία ως χρηματοδότηση και 69 εκατομμύρια λιγότερα στον ΙΟΠΗ. Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία βογκούν από έλλειψη προσωπικού, μιλάμε, τα στοιχεία τουλάχιστον που διαθέτουμε είναι ότι από το 2020 μέχρι το 2021 το Σεπτέμβριο τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι έφυγαν από το σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα άλλοι 6.000 περίπου εργαζόμενοι πετάχτηκαν με την απόφαση κυβέρνησης λόγω εμβολιασμού. Επίσης, σε 3-4 μήνες θα κληθούν πάλι χιλιάδες εργαζόμενοι επικουρικοί ή να αφήσουν τη θέση τους ή να παραμείνουν σε ομοιρία για άλλους λίγους μήνες εργασίας. Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία γίνονται μονοθεματικά, που συνεχίζουν να είναι μονοθεματικά, έχουμε και την καταγγελία από το Υπουργείο ότι πρόσφατη που μιλάει ότι στην τελευταία εφημερία δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι αναισθησιολόγοι και τα επίγοντα περιστατικά τα διευθυντεύαν στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία γίνονται, που λέμε μονοθεματικά, ο ιδιωτικός τομέας σφίζει από ζωή, σφίζει από χρήμα, μπουκώνονται με καινούργια χρήματα. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται καινούργιες τιμές όσον αφορά για τα κρεβάτια που θα χρησιμοποιήσει για το COVID. Αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, το νοσοκομεία έχει την κυβέρνηση και θέλει να βάλει στις στέρεες βάσεις το σχηματισμό του σχέδιό της που έχει για το νέο ΕΣΥ, που θέλει να δημιουργήσει νοσοκομεία που θα λειτουργούν στη βάση της επιχειρηματικότητας με οικονομικά κριτήρια. Το λέει ξεκάθαρα ότι όποια νοσοκομεία δεν ανταποκρίνονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε θα συγχωνεύονται, είτε θα κλείνουν, είτε και οι κλινικές μέσα στα νοσοκομεία θα συγχωνεύονται και θα κλείνουν. Σε αυτή τη λογική, δηλαδή, μετά την πανδημία θα πρέπει να βρει ένα νέο σύστημα υγείας το οποίο θα λειτουργεί σε αυτές τις αρχές, θα είναι ανταγωνιστικό και θα είναι ανταγωνιστικό και προς τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτά τα ζητήματα λέμε εμείς και απεργούμε σήμερα και φωνάζουμε, πρωτοφωνάζουμε. Και αν ένα πράγμα που θα πρέπει να βγάλει συμπέρασμα ο λαός θα πρέπει να είναι ότι τα ζητήματα της υγείας λύνονται μόνο στο πεζοδρόμιο, λύνονται μόνο στην πάλη. Και αν ένα σύνθημα βγαίνει και πρέπει να μείνει στο λαό, είναι αυτό που ίδιος ο λαός βγάζει με τη σοφία που διαθέτει, ότι ο λαός μόνο μπορεί να σώσει τον ίδιο τον λαό.